Προσεύχομαι όλα τα μέλη τη οικογένεια τη Ιων που συμμετείχαν στην αναμνηστική εκδήλωση τη ημέρα τη Νέα Ιερουσαλήμ το 2024 να είναι πάντα γεμάτα με τι ευλογίε του Αγίου Πνεύματος, του Πατέρα και τη Μητέρα. Φέτο είναι μια χαρούμενη χρονιά καθώ η Εκκλησία του Θεού γιορτάζει την 60η επέτειο τη. Και ο ουράνιος πατέρας και η ουράνια μητέρα μας έδωσαν αυτόν τον πολύτιμο χρόνο για να τιμήσουμε μαζί την ημέρα της Νέας Ιερουσαλήμ. Κοιτάζοντας πίσω τα τελευταία 60 χρόνια, βλέπουμε ότι το 1918 ο Χριστός ασαγκόν ήρθε στη γη για να σώσει τα παιδιά του και το 1948, σε ηλικία 30 ετών, βαφτίστηκε και ξεκίνησε το προφητικό ταξίδι για να εκπληρώσει την προφητεία του Δαβίλ. Στη συνέχεια, το 1964, ίδρυσε επίσημα την Εκκλησία του Θεού, χρησιμοποιώντας το επίσημο όνομα «Εκκλησία του Θεού» για επιγραφή. Το έργο του Ευαγγελίου που ήταν σε εξέλιξη από το 1948 οδήγησε στην ίδρυση της Εκκλησίας το 1964 και τώρα γιορτάζουμε την 60η επέτειο της. Τα τελευταία 60 χρόνια υπήρξαν πολλές αναμνήσεις. Αφού ο Πατέρας Χριστός Ανσαγκόγ αναλήφθηκε από τη γη το 1985, έχοντα ολοκληρώσει την 37χρονη προφητεία του θρόνου του βασιλιά Δαβίδ. Η ουράνια μητέρα οδηγεί και προάγει αυτό το Ευαγγέλιο. Έχουν περάσει σχεδόν 39 χρόνια από τότε. Πράγματι, έχει περάσει πολύς καιρός. Μέχρι τώρα, η Εκκλησία του Θεού έχει ιδρύσει πάνω από 7.800 σιών σε 175 χώρες και περίπου 3,7 εκατομμυρία χαμένα αδέλφια έχουν επιστρέψει στη σιών. Η Ουράνια Μητέρα περιμένει με ανυπομονησία τα παιδιά της σιών που δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στη σιών της αλήθειας. Εφόσον όλα τα παιδιά τη Χιον έλαβαν την ευλογία του Αγίου Πνεύματο τη όψιμη βροχή στη φετινή γιορτή τη κοινοπηγία, ζητώ από όλου σα να κάνετε κάθε προσπάθεια για να κηρύξετε το Ευαγγέλιο στη Σαμάρια και ω τα πέρατα τη γη μέσω του Αγίου Πνεύματο που έχετε λάβει. Φέτο, για να χαροποιήσουν την Ουράνια Μητέρα την ημέρα τη Νέα Ιερουσαλήμ. Οι ομάδες που είχαν κάνει παράσταση στο κέντρο Λίγκολ στις Ηνωμένε Πολιτείε επισκέφτηκαν την Κορέα για να συμμετάσχουν, εκφράζοντας την επιθυμία τους να πάρουν μέρος στην ημέρα της Νέας Ιερουσαλήμ. Τα μέλη της οικογένειας της χιόν από τη Μογγολία και την Ιαπωνία καθώς και τα μέλη της οικογένειας της χιόν από τη Μαλαισία και την Ινδία έχουν συγκεντρωθεί εδώ για να πάρουν μέρος σήμερα. Πιστεύω ότι όλα τα παιδιά της Ιόν από όλο το έθνος και από όλο τον κόσμο θα προσφέρουν μεγάλη δόξα, ευχαριστίες και τιμή στον πατέρα και τη μητέρα μέσω της αναμνηστικής εκδήλωσης για την ημέρα της Νέας Ιερουσαλήμ σήμερα. Με την καλή τους πρόθεση να δοξάσουν τον πατέρα και τη μητέρα. Πιστεύω ότι ο πατέρα και η μητέρα θα δώσουν άφθονε ευλογίε και δώρα του Αγίου Πνεύματο σε όλε τι εκδηλώσει που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά τη Ιών, εκ μέρου τη καρδιά όλων των μελών. Όπω μα δίδαξε η μητέρα σήμερα, ελπίζω να μοιραστούμε γρήγορα το Ευαγγέλιο στη Σαμάρια και ω τα πέρατα τη γη για τον υπόλοιπο χρόνο μα, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ακόμη και το τελευταίο παιδί. Κάθε φορά που η ουράνια μητέρα μας δίνει τα λόγια της, περιλαμβάνει τη διδασκαλία, να αγαπάτε πάντα ο ένας τον άλλο. Πρέπει να κάνουμε το Ευαγγέλιο με υπακοή στη διδασκαλία της μητέρας. Ο δρόμος του Ευαγγελίου πρέπει να είναι αυτός όπου κανένας που ζει στη γη δεν είναι μόνος. Ας δούμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 13. Κατά Ιωάννη Κεφάλαιο 13, στίχο 34. Σας δίνω μια νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Όπως σας αγάπησα εγώ, να αγαπάτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Έτσι θα σας ξεχωρίζουν όλοι πως είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπη ο ένας για τον άλλο. Ο Θεό μα έδωσε τη διδασκαλία. Σα δίνω μια νέα εντολή, δηλαδή μια νέα διαθήκη. Να αγαπάτε ο ένα τον άλλο. Υπάρχει κάποιο λόγο για τον οποίο ο Θεό συμπεριέλαβε τον όρο αγάπη στα περιεχόμενα τη νέα διαθήκη. Στην Αλφα Ιωάννου κεφάλαιο 4, πώ περιγράφεται ο Θεό, Λέει ότι ο Θεό είναι αγάπη. Επομένω, όλοι στον κόσμο πρέπει να μιμούνται αυτή την αγάπη. Επί του παρόντο, η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται σε πόλεμο στην Ευρώπη. Και το Ισραήλ και η Χαμά βρίσκονται σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σε διάφορα μέρη του κόσμου που οι άνθρωποι στερούνται την αγάπη τη ουράνια μητέρα, προκύπτουν συγκρούσει λόγω των παρεξηγήσεων μεταξύ του και τραγικά γεγονότα όπως ο πόλεμος συμβαίνουν παντού σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, προκαλώντας κακό στους ανθρώπους. Ο Θεός όμως έχει διδάξει όλους τους ανθρώπους του κόσμου το γεγονός ότι πρέπει να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Και μία από τις πιο σημαντικές διδασκαλίες που έχει δώσει η ουράνια μητέρα σε όλα τα παιδιά της Ιόν όταν ήρθαν στη γη είναι να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Α δούμε στην Αλφα Ιωάννου κεφάλαιο 4. Αλφα Ιωάννου κεφάλαιο 4, στίχο 7. Αγαπητοί μου, α αγαπάμε ο ένα τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιο αγαπάει, δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιο δεν αγαπάει, δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεό είναι αγάπη. Αυτό μα διδάσκει η Αγία Γραφή. Όλο ο κόσμο πρέπει να αντανακλά τη διάθεση του Θεού. Ο Θεό δίνει στα παιδιά του τι αρχέ τη νέα διαθήκη και του διδάσκει για την αφοσίωση, τη θυσία και την αγάπη που κρύβονται μέσα στη νέα διαθήκη ώστε να μπορέσουν να του μοιάσουν. Εφόσον ο Θεός είναι αγάπη, όταν διακήρυτε την αλήθεια της Νέας Διαθήκης, μας άφησε τα λόγια να αγαπάτε ο ένας τον άλλο ως Διαθήκη και εντολή. Τότε λοιπόν, μέσω αυτής της αγάπης, τη σκοπεύει να πετύχει ο Θεός μέσα μας. Ας βρούμε έναν άλλο στίχο στο κεφάλαιο 13 προς Ρωμαίους. Α δούμε στο κεφάλαιο 13 προ Ρωμαίου, στίχο 10. Η αγάπη σε καμία περίπτωση δεν κάνει κακό στον άλλο. Η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Υπάρχει η Παλιά Διαθήκη καθώς και η Νέα Διαθήκη. Τη λέει πως είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών και της Διαθήκης του Θεού. Εφόσον ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας δώσει ζωή σκίζοντας τη σάρκα και χύνοντας το αίμα Του, μπορέσαμε να εισέλθουμε στην αλήθεια της Νέας Διαθήκης μέσω της οποίας μπορούμε να ελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας, να λάβουμε μία νέα ζωή, και να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Ο Θεός μας δίδαξε ότι η αγάπη είναι η τέλεια εκπλήρωση των εντολών. Πρόσφατα, λάβαμε την ευλογία του Αγίου Πνεύματος της Όψιμης Βροχής μέσω της γιορτής της Κοινοπηγίας. Είναι γραμμένο ότι ανάμεσα στις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος της Όψιμης Βροχής υπάρχουν πολλά χαρίσματα. Ας δούμε προς Κορινθίους Α κεφάλαιο 12 στίχο 4. Α ρίξουμε μία ματιά στο κεφάλαιο 12 στίχο 4. Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο πνεύμα που τα χορηγεί. Υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή του προέρχεται από ένα και τον ίδιο κύριο. Τα χαρίσματα εδώ αναφέρονται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματο. Α δούμε το στίχο 5. Και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους. Στον καθένα δορίζεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματο για το συμφέρον όλων. Στον ένα το πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία σοφία. Σε έναν άλλο το ίδιο πνεύμα δίνει το χάρισμα να μιλάει με θεία γνώση. Σε άλλον το ίδιο πνεύμα δίνει ξεχωριστή δύναμη πίστεως. Σε άλλον το ίδιο αυτό πνεύμα δίνει τη δύναμη της θεραπείας ασθενείων. Σε άλλον το πνεύμα δίνει τη δύναμη να κάνει θαύματα, σε έναν άλλο, το δώρο να μεταβιβάζει μηνύματα από το Θεό. Σε άλλον, το δώρο να διακρίνει τα ψεύτικα πνεύματα από το αληθινό πνεύμα, σε άλλον τη δυνατότητα να λαλεί διάφορα είδη γλωσσών και σε άλλον την ικανότητα να εξηγεί αυτέ τι γλώσσε. Και όλα αυτά είναι ενέργειε ενό και του αυτού πνεύματο, που χορηγεί τα χαρίσματα όπω αυτό θέλει στον καθένα χωριστά. Α προχωρήσουμε στο στίχο 29 για να δούμε περισσότερα για το άγιο πνεύμα που μα δίνει ο Θεό. Ας δούμε στο στίχο 29. «Δεν είναι όλοι Απόστολοι, ούτε όλοι Προφήτες, ούτε όλοι Διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι Θαυματουργοί, ούτε όλοι Θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας μάλιστα πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο». Α πάμε στο κεφάλαιο 13. Στο κεφάλαιο 13, στίχο 1. Ο Θεό μα αφήνει να γνωρίζουμε ότι η αγάπη είναι ο πιο ανώτερο δρόμο. Αν μπορώ να λαλώ όλε τι γλώσσε των ανθρώπων, ακόμα και των αγγέλων, αλλά δεν έχω αγάπη για του άλλου, οι λόγοι μου ακούγονται σαν ήχο χάλκινη καμπάνα ή σαν κυμβάλου αλλαλαγμό. Και αν έχω τη προφητεία, το χάρισμα και όλα κατέχω τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω ακόμα όλη την πίστη, έτσι που να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, ή ένα τίποτα. Και αν ακόμα μοιράσω στου φτωχού όλα μου τα υπάρχοντα, και αν παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν μου ωφελεί. Εκείνο που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνο που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπή, δεν είναι εγωιστή ούτε ευερέθιστο. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Τα θεία μηνύματα των προφητών κάποτε δεν θα υπάρχουν πια. Η γλωσσολαλία θα πάψει. Θα σταματήσει η γνώση των μυστηρίων του Θεού. Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας. Όταν όμως το τέλειο που περιμένουμε θα έρθει, τότε το μερικό θα πάψει να υπάρχει. Στίχος 11. Μικρό παιδί όταν ήμουν, σαν μικρό παιδί μιλούσα, αισθανόμουν και σκεφτόμουν. Άντρας πια όταν έγινα, κατήργησα του τρόπου του μικρού παιδιού. Αλήθεια τώρα βλέπουμε τα πράγματα θαμπά, σαν μέσα από μεταλλικό καθρέφτη». Τότε όμω πρόσωπο με πρόσωπο θα δούμε το Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρο, τότε όμω θα γνωρίσω με πληρότητα, όπω και ο Θεό με έχει γνωρίσει. Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Και από αυτά, το πιο σπουδαίο είναι. Ποιο είναι το πιο σπουδαίο. Η αγάπη. Ο πατέρας και η μητέρα έχουν έρθει στη γη για να μας δείξουν αυτή την αγάπη. Έχουν περάσει 60 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Σιών το 1964. Πάντα μας οδηγούν με αγάπη τα τελευταία 60 χρόνια, λέγοντας «Στο μονοπάτι του Ευαγγελίου κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος». Με αυτή τη διδασκαλία, ο Θεός δεν εγκαταλείπει ούτε ένα μέλος που έχει έλλειψη πίστης ή ιστερή, αλλά τους θυμάται, προσεύχεται για αυτούς και τους φροντίζει. Με αυτόν τον τρόπο, ο Θεός έχει καθοδηγήσει την Εκκλησία του Θεού να ιδρύσει πάνω από 7.800 σε 175 χώρες σε όλο τον κόσμο. Περίπου 3,7 εκατομμύρια μέλη έχουν έρθει σε αυτό το ευγενικό έργο να προσφέρουν ευχαριστίες, δόξα και έπαινο στον πατέρα και τη μητέρα στη Σιόν, την Ενωμένη Μάντρα Προβάτων. Έτσι ο Θεός μας αφύπνισε να κατανοήσουμε ότι η αγάπη είναι ο τελειότερος νόμος και ότι η εκπλήρωση του νόμου έχει τις ρίζες της στην αγάπη. Επομένως, όλα τα παιδιά της Ιών, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, πρέπει πάντα να γνωρίζουν πώς να σέβονται, να σκέφτονται και να δίνουν αγάπη ο ένας τον άλλο, ώστε η Ιών μας να μπορεί να είναι πάντα γεμάτη με χαρά, ευτυχία και δοξολογίες όπως ευαρεστεί τον πατέρα και τη μητέρα. Πιστεύω ότι η Σιόν πρέπει πάντα να αντιχεί με τέτοιους ατελείωτα χαρούμενους ήχους. Ας ρίξουμε μία ματιά στο κατά Μαθαίο κεφάλαιο 25 στίχο 31. Κεφάλαιο 25 στίχο 31. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα το συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στο βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς αυτούς που βρίσκονται δεξιά του, ελάτε, οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πίνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε. Γυμνός και με δίσατε. Άρρωστος και με επισκεφθήκατε, φυλακισμένος και ήρθατε να με δείτε. Τότε θα το απαντήσουν οι άνθρωποι του Θεού, Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε ή να διψάς και σου δώσαμε να πιείς. Πότε σε είδαμε ξένων και σε περιμαζέψαμε ή γυμνών και σε δίσαμε. Πότε σε είδαμε άρρωστον οι και ήρθαμε να σε επισκεφθούμε. Τότε θα τους απαντήσει ο βασιλιάς. Σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα. Ο Κύριος είπε, «Ήρθατε και με όταν ήμουν γυμνός». Εκείνοι ρώτησαν, «Κύριε, πότε σε είδαμε γυμνό και σε δίσαμε». Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα. Μα το εξήγησε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό στον Ιωάννη κεφάλαιο 13 στίχο 34, ο Θεός αφυπνεί όλα τα παιδιά του στην εντολή να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όταν δίνει τη Νέα Διαθήκη. Όταν λέμε, τηρούμε καλά τις εντολές του Θεού και τη Διαθήκη, αυτό τελικά σημαίνει ότι όλα πρέπει να πηγάζουν από την αγάπη και να θεμελιώνονται πάνω στην αγάπη. Διαφορετικά, όλα θα είναι απλά σαν ήχο χάλκινη καμπάνα ή σαν κυμβάλο αλλαλαγμό που θα βγάζει ήχου χωρί νόημα και θα γεμίζει τον αέρα με θόρυβο. Έτσι, καλούμαστε να διαποτίσουμε σε αυτό την αγάπη. Αυτό είναι που ο πατέρας και η μητέρα αφυπνούν μέσα μας όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα της Νέας Ιερουσαλήμ. Για πάνω από 40 χρόνια, η ουράνια μητέρα μας αγαπάει, μας φροντίζει και τα έχει καταφέρει όλα με την αγάπη της. Αυτός είναι ο λόγος που μπορούμε να είμαστε εδώ σήμερα. Τώρα ας εκτείνουμε τη θυσιαστική αγάπη του πατέρα και της μητέρας στα αδέρφια μας ώστε όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο να μπορούν να ενωθούν με αγάπη, αρμονία και ενότητα αντί να βρίσκονται σε σύγκρουση και διαμάχη. Ελπίζω το 2024 να είναι πραγματικά μια καλή χρονιά ως προς την εκπλήρωση του νόμου που θέλει ο Θεός να εκπληρώσουμε. Επίσης, ελπίζω να επιτευχθεί το εκπληκτικό έργο σε όλο τον κόσμο όπου κάθε εκκλησία εκπληρώνει με χάρη την αποστολή και τον ρόλο της φανερώνοντας την αγάπη μέσα στις τοπικές κοινότητες τους. Ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να μάθουν την αγάπη παρατηρώντας την εκκλησία του Θεού. Πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται. Αυτή ίσως να ήταν η στιγμή που θα εκπληρωνόταν η επιθυμία της μητέρας. Ελπίζω τέτοια ευλογημένα γεγονότα να συμβαίνουν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, είμαι βαθιά ευγνώμων στην ουράνια μητέρα που παραμέρισε τη δόξα του ουρανού, φόρεσε τη σκηνή της σάρκας και ήρθε στη γη για να μας σώσει. Αν δεν ήταν τα αμαρτωλά ουράνια παιδιά, θα λάμβανε δόξα και τιμή από μυριάδες αγγέλους στον ουρανό. Ωστόσο, επέλεξε να φορέσει τη σκηνή της σάρκας για εμάς και ξεκινώντας με προσευχή νωρίς το πρωί, αφιερώνει την καρδιά και τον ότι στα μέλη της οικογένειας της Ιόν όλη την ημέρα. Καθώς σκεφτόμαστε την ουράνια μητέρα, θέλω να πω εκ μέρους όλων μας, ουράνια πατέρα και ουράνια μητέρα, σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε. Όλοι νιώθετε το ίδιο, έτσι δεν είναι. Να πούμε όλοι μαζί, πατέρα και μητέρα σας αγαπάμε. Πατέρα και μητέρα σας αγαπάμε. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να σας ευλογεί.